καν παράγκη, κύριε Τσάλη. Δεν είναι πια ούτε παράγκη δεν είναι. Όπω θέλει ο καθένα να στι ομάδε. Οι συνθήκε όμω ειδικότερα υγιεινέ πάνε να ξεφύγουν. Θα πάθουμε ζημιά. Τώρα τύφο θα πάθουμε, η πατέτιδα θα πάθουμε. Σήμερα και παίρνει. Δεν να μου τα πεις εδώ. Όχι, όχι, να πείτε κυρία μου. Να πείτε. Να πείτε κυρία μου. Κυρία μου, να πείτε. Να πείτε. Να πείτε. Γιατί πίσω από την κάμερα όλοι είμαστε. Ελάτε. Να πείτε το πρόβλημα. Γιατί και εσείς είσαστε διαγωμένοι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι έντονο. Το θέμα είναι καθαρά θέμα υγιεινής. Είμαι απελπισμένος. Όπου έχω αποτανθεί, αποτανθήκαμε μέσα στο λιμεναριό. Λένε τα παιδιά ότι υπάρχει ιδιώτης που καθαρίζει το λιμάνι. Προφανώς. Τι γίνεται, η κατάσταση είναι δραματική. Αυτός το πρωί που μιλήσαμε μέχρι τώρα καθαρίζουνε με τα μανίας και πάλι υπάρχει μια κατάσταση. Έλα σε παρακαλώ. Πάρε με καθαρισμένο πίσω το χώρο, πάρε να δεις. Και στα 10 μέτρα ζούμε. Εδώ αφοδεύουνε, είναι λογικό. Ναι, αφοδεύουνε κανονικά. Θα δεις χρησιμοποιημένα ό,τι χαρτί μπορείς να φανταστείς. Οι κάδοι είναι αυτοί οι απαράδεκτοι, οι οποίοι είναι μια ζωή ανοιχτή, οι οποίοι ξεχυλίζουν μετά, φεύγουν τα χαρτιά, γεμίζει το λιμάνι, έρχονται οι ξένοι, οι τουρίστες και κάθονται απέναντι στο πεζοδρόμιο και γελάνε με την κατάσταση, γελάνε. Είμαστε πύλη εισόδου του νησιού. Μάλιστα. Και έρχονται οι άνθρωποι, σταματάνε οι τουρίστες απέναντι και βλέπουν αυτή την κατάσταση και γελάνε. Λοιπόν, εκείνο που θέλουμε, αν μη τι άλλο, την υγεία μας, προστασία της υγείας μας. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος φορέας, αλλά αυτό, δηλαδή, παρακαλώ όποιος ακούσει, θέμα υγείας. Πιο κάτω υπάρχει μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος. Άμα θα του βρούνε δηλαδή ένα χρησιμοποιημένο χαρτί υγείας κάτω από ένα τραπεζάκι του ανθρώπου, θα το κλείσουνε. Εδώ φαντάζομαι ότι θα ήταν πίθατο σκουπίδι, έτσι. Δεν το συζητάμε, απαράδεκτο. Δεν είναι δηλαδή. Αυτή τη στιγμή σου μιλάω, μιλάμε για καθαριότητα φοβερή, η οποία έγινε το πρωί. Πώς ξαφνικά θυμήθηκε ο Δήμος και ήρθανε και καθαρίσαν. Όλο το καλοκαίρι δεν έχει συμβεί αυτό. Σήμερα συνέβη. Δεν ξέρω, διέρευσε ότι θα εμφανιστείς εσύ. Πρέπει να αποτανθούμε πάντα στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν ξέρω.